αυτή, 17 Δεκεμβρίου, που εξεδίμησε προς Κύριον ο μακαριστός επίσκοπός μας και προκάτοχός μας, ο κυρός Αντώνιος. Τέτοια μέρα ήταν, πριν από 12 χρόνια, όταν, αφού διήγησε την επίγεια ζωή του, στεφανώθηκε στο τέλος με το στέφανο του μαρτυρίου της ασθένειάς του. Είδατε, λέμε, γιατί λέμε σε μένα. Αυτό θα μπορούσε να το πει ο μακαριστός. Γιατί εσείς όλοι, από την πρώτη στιγμή που ήρθα, μου είπατε ότι είχατε έναν Άγιο Επίσκοπο. Και σας είπα τότε, και δεν το έχω ξεχάσει, ότι ένας επίσκοπος σαν κι αυτό είναι για μένα ένα μέτρο αρκετά υψηλό. Αλλά όμως σας είπα, θα αναζητήσω στη δική σας τη ζωή την επίδραση αυτού του Αγίου Επισκόπου σας σε εσάς. Γιατί αν παραδέχεστε ότι ήταν ένας Άγιος άνθρωπος, αλλά η αγιότητά του δεν σας ακούμπησε, έχετε στείλει από τώρα τον εαυτό σας την κόλαση. Γιατί εκείνος θα σας κρίνει. Θα τον βλέπετε και θα τρέπεστε. Θα τον βλέπετε μέσα στη δόξα του Θεού και θα παρακαλάτε να ανοίξει η γη να μας καταπιεί. Αλλά τότε θα είναι αργά ακόμα και γι' αυτό. Μας άφησε λοιπόν τύπο και υπογραμμό. Και με την ασθένειά του επιβεβαιώθηκαν στο πρόσωπό του αυτά που επιβεβαιώθηκαν στον Απόστολο Παύλο. Όταν ο Απόστολος Παύλος παρεκάλεσε τον Χριστό να τον κάνει καλά από μια σοβαρή ασθένειά του, όχι να περνάει καλά, για να μπορεί πιο άνετα να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Και ο Χριστός του είπε, αρκήσει η χάρη σου. Είναι αρκετή για σένα η χάρη που σου έχω δώσει. Η δύναμή σου εν ασθενεία τελείωσε. Και η πνευματική δύναμη του μακαριστού Αντωνίου και η ιδιότητα της ζωής του σφραγίστηκε με μια ασθένεια που κατά τους πατέρες της Εκκλησίας ισοδυναμεί με το στέφανο του μαρτυρίου. Και τώρα βρίσκεται ενώπιον του ουρανίου θυσιαστηρίου, βρίσκεται μαζί μας και σήμερα και για την τάδη της κάτωση να εορτάζει και τα κάτω της άνωση να δείχνει, να μας ευλογεί και να μας αγιάζει και να μας καλεί τα ίχνη που άφησε να τα ακολουθήσουμε. Και να μην πούμε πέρασε και έσβησε. Εκείνος δεν έσβησε, λάμπει. Εμείς κινδυνεύουμε να σβήσουμε εάν δεν φωτιστούμε και αν δεν ανάψουμε το κατήλι της καρδιάς μας από το φως που εκείνος εξέπεται. Σήμερα όμως, μια και φέτος γιορτάζεται τα 80 χρόνια του ιερού αυτού ναού, θέλουμε ακόμα ένα μνημόσυνο για όλους τους ιερείς που διεικόνησαν σε αυτή την ενορία απαρχής. Από τη στιγμή δηλαδή που συγκροτήθηκε και άρχισε να λειτουργεί ως ενορία. Τας ψυχάς των δούλων σου σώτερα άπαυσον, φυλά το να φτάσεις στην μακαρία ζωή, την παρασύφυλα άνθρωπε. Και στην κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει στα θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος, Αντωνίου Αρχιερέως Πατρός και την Μεγάλη Μόνο Γενωμένο και τον Δούλο του Θεού, Παύλου Ιωάννου.